Είναι ήδη θεσμοθετημένο σε πάμπολες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά στον κόσμο ολόκληρο, όπως σε 8 πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως σε άλλα κράτη στη Νότια Κορέα, όπως στην Ασία, ακόμα και στην Ασία είναι θεσμοθετημένος ο χημικός ευνοχισμός. Στην Ινδία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υφίσταται, έτσι. Βεβαίως. Και ξέρεις, αγαπητέ Στέφανε, ότι τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Ναι, όντως είναι θεαματικά. Γιατί ειδικά στην ορχεκτομή, οι υπότροποι εγκληματίες από παιδεραστία φτάσανε από το 50% να έχουν κατεβεί στο 2,5%. Για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, ο μόνος ο οποίος μιλάει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο για χημικό ευνοχισμό και τον κοιτάνε και με μισό μάτι, έτσι, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Φυσικά και καλά κάνει και μιλάει. Στις 11 η ώρα ήταν εδώ ο άνθρωπος. Και μιλάει, γιατί πραγματικά αυτό το μέτρο είναι πρωτοπόρο και είναι αυτό το οποίο ως μέτρο ασφαλείας μπορεί να διαφυλάξει έστω και ολίγο την ελληνική κοινωνία. Ποιος είναι, λέει, ο ρόλος των ΜΚΟ σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το αλυσβερίσι το οποίο μέσα εμπλέκονται και παιδεραστές, κύριε Ηλιακόπουλε? Ακούγονται πολλά ότι τα συνόδευτα προσφυγόπουλα κατέληγαν με υπόγειες διαδρομές. Το κατήγγειλε εδώ πάνω στον Εστιάδα ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ, ο Βάκης ο Τσομπανίδης, ότι πολλά συνόδευτα πηγαίνανε προς τα κάτω στην Αθήνα και προς αυτές τις γνωστές πόρτες. Ναι. 4.000 ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν τα παιδιά των φαναριών, έχουν χαθεί στην Ελλάδα. Ναι, ακούω, δεν ξέρω να το διασταυρώσω.